It is a great honor for me to be here today introducing Professor Anwar Sheikh, and it is a personal privilege. Let me explain what I mean by personal, because I mean it literally. Anwar Sheikh is Εκείνες τις μέρες, οι νέοι από εμάς που ήμασταν μέλη του Ρίγα Φεραίου, είχαμε καθήχηση και μελέτες και ομάδες μελέτης. Σε μία από αυτές τις ομάδες μελέτης μελετούσαμε το Das Kapital, το κεφάλαιο. Και ένα από τα άτομα τα οποία βρισκόταν στην ομάδα ανέφερε με θαυμασμό το όνομα του Anwar Sheikh και έφερε ένα άρθρο που είχε γράψει ο ίδιος, που δεν είχε να κάνει τίποτα με το κεφάλαιο, αλλά με την αναγνώριση των δυσλειτουργιών της ορθόδοξης οικονομικής θεωρίας. Αυτό με οδήγησε να ακολουθήσω το έργο του και με οδήγησε στη Νέα Υόρκη να σπουδάσω μαζί του, να γίνω φοιτήτρια του, για να πάρω το διδακτορικό μου με εκείνον υπό τη δική του επίβλεψη και αργότερα να έχω το προνόμιο να γίνω φίλη και συγγραφέας ενός άρθρου από κοινού μαζί του, το οποίο βασιζόταν στη δική του θεωρία, η οποία αποτέλεσε και τον πυρήνα της δικής μου διδακτορικής διατριβής. Το να είμαι λοιπόν σε θέση να τον έχω εδώ μαζί μας υπό αυτή την ιδιότητα και να τον συστήνω σε εσάς, πραγματικά αποτελεί μεγάλο προνόμιο. Αυτό πραγματικά είναι το magnum opus στο οποίο αναφερθήκατε, το βιβλίο των 1000 σελίδων, το οποίο εκπονούσε εδώ και πάρα πολύ χρόνο και προς ευχαρίστηση των πρώην φοιτητών του έχει πλέον εκδοθεί. Και γιατί? Διότι πραγματικά συγκεντρώνει τις διαλέξεις και την ουσία της σκέψης του Anwar, η οποία εξελίχθηκε επί πολλές δεκαετίες. Άρχισε να το συγγράφει περίπου 15 χρόνια πριν. Όμως ουσιαστικά είναι το απόγειο μιας πολύ μακράς περίοδου σκέψης ότι ο Θεός επικύρωσε όλα όσα έχουμε μέσα από εμπειρική έρευνα. Θα δείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μέρος που αναφέρεται στην ανάλυση, στην εμπειρική ανάλυση. Για εμάς λοιπόν τους λίγους και εκλεκτούς που βρεθήκαμε απόψε εδώ, ένας θετικός λόγος είναι ότι έχουμε μία ηθική στάση η οποία επηρεάζει την πολιτική μας στάση και το όραμα που είχαμε για τον κόσμο που θα θέλαμε να δημιουργήσουμε και να οικοδομήσουμε μαζί. Το όραμα όμως αυτό έρχεται πακέτο για πολλούς από εμάς που βρισκόμαστε ήδη σε αυτήν την αίθουσα, υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι η πολιτική μας και η ανάλυση μας του τρόπου με τον οποίο θα φτάσουμε εκεί που επιθυμούμε είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με άλλα λόγια, η ιστορική ανάλυση, θα τολμούσα να πω και μια μαρξιστική ανάλυση του κόσμου, είναι εξίσου κρίσιμη για να κατανοήσουμε τη δυναμική του κόσμου, του καπιταλισμού σήμερα. Έρχεται με την ονομασία της παγκοσμιοποίησης. Είναι εξίσου λοιπόν σημαντική όσο ποτέ. Και άρα θα πρέπει να βασίζεται σε μια θεωρία, σε μια ανάλυση του καπιταλισμού, του ανταγωνισμού και της επανεμφάνισης κρίσεων, διότι δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία κρίση. Υπάρχει μια περιοδικότητα και αυτό είναι και το θέμα πάνω στο οποίο εντρίφησε ο Anwar Sheikh με τα χρόνια. Και θα δείτε, καθώς θα εξετάσετε σε βάθος τον κώδες βιβλίο του,
ότι έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη για τον ανταγωνισμό και το κέρδος. Αυτές οι δύο έννοιες αποτελούν κεντρικές έννοιες στην ανάλυση του, όπου ο ανταγωνισμός δεν έχει να κάνει καθόλου με τον απόλυτο ανταγωνισμό, έναν ιδεατό ανταγωνισμό, έναν εξειδανικευμένο ανταγωνισμό, αλλά με έναν ανταγωνισμό ο οποίος αφορά σε μία θυρβώδη διαδικασία αναγνώρισης κέντρων βαρύτητας που υπαγορεύουν τιμές, ισοτιμίες, αυτό που ονομάζουμε ελλείμματα κτλ. Όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε καθημερινά κάπως καθορίζονται. Από όπου λοιπόν, βασικά, όπως θα δείτε και ίσως και στην παρουσίασή του θα αναφερθεί σε αυτά, θα μιλήσει για τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού ανταγωνισμού και του εξειδανικευμένου ανταγωνισμού. Και όταν μιλούμε για ανταγωνισμό, μιλούμε για ανταγωνισμό κεφαλαίων, ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων. Συνεπώς, ανταγωνισμό που ακόμη και αν δούμε τα διεθνή μοτίβα, η ιδέα ότι έχουμε έθνη που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο δεν είναι έγκυρη. Έχουμε εταιρείες, έχουμε κεφάλαιο το οποίο βρίσκεται σε κλάδους, πέρα από χώρες. Και υπάρχει αυτή η διαδικασία ανταγωνισμού, η οποία οδηγεί σε μία ρύθμιση του συστήματος. Δεν είναι ομοιόμορφη εξέλιξη, αλλά είναι μία διαδικασία η οποία βασίζεται στη σύγκρουση, η οποία όμως ξεκινά από αυτή την έννοια και μπορεί κανείς να δει πολλά από τα εμπειρικά μοτίβα τα οποία υπάρχουν τα τελευταία 200 χρόνια και να εξηγούν όλα αυτά. Και ακριβώς αυτό καθιστά το αφήγημα αυτό ιδιαίτερα ισχυρό. Το άλλο κεντρικό ζήτημα, το οποίο πάντοτε με απασχολούσε και με επηρέασε από το έργο του Anwar Sheikh, έχει να κάνει με την κερδοφορία και τον ρόλο που παίζουν τα κέρδη στην περιοδικότητα των κρίσεων. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η τελευταία κρίση ήταν μία κρίση της εμπορευματοποίησης, της χρηματιστικοποίησης του κεφαλαίου. Αν όμως κανείς το ψάξει περισσότερο, θα δει ότι συνδέεται με την εξέλιξη των κερδών. Η περίοδη αύξησης κερδών και η περίοδη μείωσης κερδών και η αντίδραση που έχει το κεφάλαιο απέναντι στην πτώση των κερδών και η προσαρμογή σε αυτήν. Και πάλι από αυτή την πολύ γενική δήλωση που κάνω, αν κανείς δει τον όγκο εμπειρικών ιστορικών δεδομένων, μπορεί κανείς να δει την ισχύ, τη δύναμη της ανάλυσης και της θεωρίας που προτείνει ο Anwar Sheikh, έχοντας βασιστεί στα διαβάσματα της μαρξιστικής θεωρίας ως τέτοια. Δεν θέλω να αναλώσω περισσότερο το χρόνο σας, απλώς θέλω να πω ότι το βιβλίο, βεβαίως το ανέτρεξα, εν συντομία δεν είχα ακόμη την ευκαιρία να το διαβάσω, αλλά αναγνώρισα όμως συγκεκριμένες τάσεις, συγκεκριμένες όψεις αυτών των σημείων στα οποία αναφέρθηκα και πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια από σήμερα αυτό το βιβλίο που ανοίγει νέα μονοπάτια θα γίνει μία εναλλακτική έναντι αυτών που προσφέρουν το κυρίαρχο ρεύμα και θα καθορίζει το πρίσμα υπό το οποίο εξετάζουμε τον κόσμο και θα μας επιτρέπει να τον μετατρέψουμε και να τον μετασχηματίσουμε. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να ολοκληρώσω και σας παρουσιάζω τον Anwar Sheikh. With these last words, I will not take any more time. I give to you Anwar Sheikh.